καλυμμένα. Εγώ θα ήθελα το παιδιά μου να πω ότι ήταν ένα πάρα πολύ περίεργο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που το θέλαμε για να κρατούμε στην κορυφή. Το φέραμε στα μέτρα μας παιχνίδι που κερδίσαμε. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η ομάδα είναι νέα. Είναι νέα, η νέα παιδιά ταλέντο πολύ. Η πίεση είναι μεγάλη και φαίνεται. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα μπορεί να μην πέσαμε όπως θέλουμε να πέσουμε, αλλά σίγουρα αργότερα θα βγούμε και πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ο κόσμος στήριξε πάρα πολύ, πάρα πολύ μέχρι το τέλος και το έχει καταλάβει ότι η προσπάθεια είναι μεγάλη. Είναι νέα παιδιά, τα λέτε πολύ και πάμε πάρα πολύ καλά. Πρέπει να μάθουμε τα λάθη μας. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι στο σημερινό παιχνίδι είχα πει στα παιδιά ότι το μόνο που φοβόμαστε είναι ότι θα ακόμα σε αυτό. Στο τέλος ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Κάναμε πολύ καλά και δώσαμε περιθώριο στον αντίπαλο να μας κάνει γκολ. Και στο δεύτερο προσαρμοστήκαμε στη συνήθεια του παιχνιδιού και γύρισαμε το μάτσο. Σε ένα πρωτόχρονο για πολλούς ποδοσφαιριστές γήπεδο, γιατί σίγουρα δεν έχουν παίξει με τόσο πολύ κόσμο σε μια τόσο μεγάλη ομάδα που έχει σίγουρα τον αριθμό πίεση. Σίγουρα το μέλλον θα είναι καλύτερο για τη Λάτσα. Με πολλή δουλειά, σκληρή δουλειά, με χαμηλά το κεφάλι. Αυτά. Καλή συνέχεια σε ένα κοτέλι. Εκτός μια νέα ομάδα με νέα διοίκηση, νέο κλίμα φέτος, όταν είδες την κλήρωση πίστευε στο 4-4, ήταν κάτι που το είχατε στο βάθος του μυαλού σας, σαν στόχο. Προσωπικά, αν πιάσεις προσωπικά την ερώτηση σε μένα, εγώ σαν άγγελος κοιτάω κάθε παιχνίδι ξεχωριστά να κερδίσω το πρώτο παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι. Όταν κέρδισαμε το Παναγιάλιο πήγαν όλα καλά, θεώρησαμε μια μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε 4-4. Στη Λάρισα εδώ πέρα, επειδή έχουν δει πολλά πράγματα οι άνθρωποι και άμα πετύχουμε το στόχο μας, για αυτούς είναι το αυτονόητο. Δηλαδή, άμα είναι κάτι κορέα ομάδα, είναι το αυτονόητο. Δεν είναι κάτι, έχουν δει πολλά περισσότερα πράγματα. Η πίεση είναι μεγάλη. Σίγουρα, κάθε παιχνίδι που περνάει τώρα θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Όλοι θέλουμε τη Λάρισα να κερδίσουμε τη Λάρισα. Η Λάρισα δεν είναι για την κατηγορία και θα κάνουμε τα πάντα για να αλλάξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και κάτι ακόμα, οι νίκες, οι συνεχόμενες, αυξάνουν σαν την πίεση. Γιατί πάντα έχει πιο πολύ μυαλού σα ότι δεν πρέπει να χάσουμε ούτε το, και πάει και λέγοντα. Αυτό το θα καταλάβει τα αθλητικά. Ο πρωταθλητισμό έχει πίεση. Όταν επειδή έχουν περάσει, μπορεί να το υποτιμήσω ομάδα σαν τον Λοκοτέλη, που είσαι ο Λοκοτέλη, σε ομάδε που έρχονται σε ομάδε σαν τη Λάρισα, του αντίπαλοι παίζουν πολύ σάμπο. Αν χάσουν δεν έχουν πίεση. Εμείς έχουμε πάντα πίεση. Και ειδικά με. Όπω είπαμε εδώ πέρα στο αρένα, όσο με τον κόσμο είναι ονειρεμένο να παίζει σαν με τον κόσμο. Έχει αποδείξει πολλά πράγματα. Αλλά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο γιατί παρόλο που χάναμε μέχρι το τέλος 0-1, δεν έχει καταλάβει ότι έχει μια παιδιά ομάδα και η προσπάθεια είναι μεγάλη και δεν είχε χαρά ούτε μια φορά. Έχει επίπεδο και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.